Γεια σας YouTube-άκια. Τι να πει κανείς για αυτό το μάτς που είδαμε πριν από λίγο, το μάτς με τον Βόλο. Πραγματικά δηλαδή, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Σηκώνω τα χέρια ψηλά γιατί πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Όσες φορές και αν είδα τη φάση που ακυρώθηκε το γκολ του Μασούρα, δεν μπόρεσα να βγάλω συμπέρασμα. Κάθισα και το είδα και με φωτογραφία, κάθισα και έκανα στο καρέ. Είδα και τις γραμμές πραγματικά που βάλανε ο Γκοτζίλας και οι τύποι του ΒΑΡ. Θέλουν μάλλον να βγάλουν τον Ολυμπιακό από τη μέση και προσπαθούν από τη μία ο Παπαπέτρου, από την άλλη ο Γκοτζίλας και από την άλλη και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αγωνιστικά δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα γιατί ο Ολυμπιακός για μία ακόμη φορά δεν ήταν καλός. Όχι ότι δεν δικαιούται να κερδίσει, διότι όταν πετυχαίνεις δύο γκολ και τουλάχιστον το ένα είναι κανονικότατο, ακόμα και με τις γραμμές τις οποίες τις βάλανε λοξά για να δικαιολογήσουν την απόφασή τους, πάση περιπτώσει δεν μπορώ να... Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Ειλικρινά δεν ξέρω από πού να το πιάσω και από πού να το αφήσω. Δεν θέλουν τον Ολυμπιακό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ας του το πούνε ρε παιδί μου να πάει σε κάποιο άλλο, ας πάει στο Κυπριακό, ας πάει στο Διαβαλκανικό, ας πάει κάπου αλλού. Αυτή τη στιγμή που του συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, θα έχουν και τα αποτελέσματα που έχουν από τον κόσμο, διότι και ο κόσμος δεν είναι χάζος, βλέπει, αγανακτεί, φωνάζει. Χώρια το ότι η αστυνομία έπαιξε τον πολύ μεγάλο ρόλο για τη διακοπή του αγώνα, διότι πέταξε δακρυγόνα. Και δεν ξέρω, ξέρετε ότι τα δακρυγόνα της αστυνομίας είναι και λιγμένα. Γι' αυτό και έπιασε όλο τον κόσμο δύσπνοια και μικρά παιδιά στις εξέδρες, αλλά και, και οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο γήπεδο. Πραγματικά αγωνιστικά δεν έχω κάτι να πω. Δεν θέλω κάτι να πω, αλλά θέλω να πω ότι κάτι πρέπει να γίνει με όλη αυτή την ιστορία των διαιτητών τύπου Παπαπέτρου, με τους βαρίστες τύπου Γκοτζίλα κτλ. Ή θα έχουν τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά για όλους ή ας το κλείσουν το μαγαζί να τελειώνουμε, να κάνουμε κάτι άλλο. Να παρακολουθούμε χόκεϊ επιπάγου ή να παρακολουθούμε κάποιο άλλο άθλημα, ας μην παρακολουθούμε το ποδόσφαιρο. Αν κάθε Κυριακή πρέπει να βγάλουμε τα σπλάχνα μας και να βγάλουμε, τα βγάζουμε που τα βγάζουμε τα σπλάχνα μας με τον Ολυμπιακό, τα βγάζουμε που τα βγάζουμε τα σπλάχνα μας από το αγωνιστικό μέρος του Ολυμπιακού, που πραγματικά εδώ και ένα μεγάλο διάστημα δεν είναι αυτός που τουλάχιστον έδειχνε ότι θα ήταν πριν από λίγο καιρό. Δεν μπορεί μια ομάδα να επενδύει εκατομμύρια και εκ των πραγμάτων τα περισσότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να του συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Ας του πούνε του Ολυμπιακού ότι δεν τον θέλουν. Να ξέρουμε κι εμείς τι να κάνουμε. Να γνωρίζουμε κι εμείς τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Από την άλλη μεριά, ρε μάγκες της εξέδρας, σεβαστείτε τον κόπο και των παιχτών και της διοίκησης και όλων των άλλων. Αν σε κάθε μάτς πρέπει να κάνετε τέτοια πράγματα, πείτε το μας και εμάς να σταματήσουμε να παρακολουθούμε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, ειλικρινά, λυπάμαι.